Στο χωριό Σώστης της Ροδόπης βρίσκεται ο Θανάσης Μαριόλας. Εκεί οι κάτοικοι πέρασαν μια εφιαλτική νύχτα, Θανάση, με τις φλόγες να καταστρέφουν περίπου 10 σπίτια, ενώ στο Παπίκι ο όρος είναι σε εξέλιξη πυρκαγιάς σε δασική έκταση. Δώσε μας, Θανάση, την εικόνα. Μια εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι εδώ στο Σώστη και όχι μόνο στο Σώστη, αλλά και στους οικισμούς που θα σου αναφέρω σε λίγο. Έχουμε πυρκαγιά ακόμα, η οποία σηκωκαίει μια ημιωρινή δασική έκταση στο όρος Παπίκιο, στις πρόποδες του οποίου όπου και βρισκόμαστε. Και εμείς είμαστε στο σπίτι το οποίο θα δείτε τώρα, ό,τι καταστράφηκε, το τελευταίο σπίτι του χωριού, το οποίο καταστράφηκε δυστυχώς, Ιωάννα, ολοσχερός. Έχουν καεί τα πάντα. Έχουν καεί οι τείχοι, έχουν καεί οι πόρτες, τα παράθυρα, έχουν καταστραφεί οι σχετές, έχουν καταστραφεί τα πάντα. Θέλω να σου πω ότι σε συγκεκριμένο σπίτι κατοικούσε ένα υπερήλικο ζευγάρι, το οποίο ευτυχώς τελευταία στιγμή μετάφερε και σώθηκε. Τη στιγμή φιλοξενείται από έναν ειδικό ξενώνα, ο οποίος δημιουργήθηκε για τη φιλοξενία των πυρόπληκτων. Να σου πω, Ιωάννα, ότι πνέουν στην περιοχή αυτή την ώρα 4 με 5 ποφόρ και έχουν ξεκινήσει να πνέουν αυτό το ποφόρ λίγη ώρα πριν. Ενώ με την βοήθεια του οπερατέρ μου εδώ, θα μπορέσουμε σιγά σιγά να βγούμε από το σπίτι και να δούμε και την εικόνα της ολικής καταστροφής στο όρος Παπίκιο. Όπως σου είπα, η πυρκαγιά συνεχίζει και σιγοκαίει. Βλέπουμε καπνούς, ναι, Θανάση. Έτσι ακριβώς. Από το πρωί είχαμε ρίψει από δύο καναπέρ. Σιγά σιγά όμως τα δύο καναπέρ έγιναν ένα και μόλις ένα λίγο πληροφορηθήκαμε ότι αυτό το ένα σταμάτησε τις ρίψεις νερού. Τώρα, ο τραγικός απολογισμός έχει ως εξής. Στο χωριό Σώστη, όπου και βρισκόμαστε, έχουν καεί περί τα 10 σπίτια. Έχουν καταστραφεί ολοσχερός και έχουν καεί ολοσχερός θερμοκήπια, κήπια, αλλά δυστυχώς, Ιωάννα, και πολλά ζώα. Στους παραδιπλανούς οικισμούς, όπως στον Πολύανθο, ένα μεγάλο μέρος των σπιτιών έχει καταστραφεί, έχει καεί ολοσχερός. Ενώ στον οικισμό Ιασμό, τελευταία στιγμή, Ιωάννα, καθώς πάρθηκαν προληπτικά μέτρα, κατάφεραν και έσωσαν οι άνθρωποι τις περιουσίες τους και ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα, Ιωάννα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων, Θανάση. Σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πολύ δύσκολη, κυρίες.